χρόνιος βάρσος, αρθρογράφος, φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Βάρσο. Καλημέρα σας κύριε Δαμαβολίτη και στο News Hub και στους φίλους μας από την Κρήτη που μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Βάρσο, το θέμα του Ισραήλ και τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή κυριαρχούν στην ειδησιογραφία, έχουν ακουστεί πολλά. Προσπαθούμε να κάνουμε τη συζήτηση και την ανάλυση σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει ο μέσος ακροατής να καταλάβει τη γεωγραφία των πραγμάτων και των στοιχείων. Σήμερα στην κουβέντα μας, επειδή γνωρίζω ότι έχετε πολύ καλή γνώση του ιστορικού κομματιού και του πληθυσμιακού και του γεωγραφικού και του πολιτισμικού της περιοχής, ήθελα να χωρίσουμε τη συζήτησή μας σε δύο ενότητες. Η πρώτη είναι να μας πείτε λίγο με τα ιστορικά στοιχεία, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με την περιοχή, και μετά να συζητήσουμε λίγο για τα τρέχοντα. Άρα, επειδή η συζήτηση είναι μονίμως το ποιος έχει το δίκιο, θέλαμε να μας πείτε ότι, οι Ισραηλινοί, ας πούμε, έφυγαν σύμφωνα με την ιστορία στα χρόνια του Χριστού, μετά, λίγο μετά, οι Παλαιστίνοι πήγαν εκεί μαζί με τα αραβικά φύλλα, και θέλαμε να μας βάλετε λίγο στο ιστορικό πεδίο και από εκεί, ερχόμενοι προς το παρόν, να βγάλουμε λίγο ένα συμπέρασμα. Πολύ ωραία. Αυτό νομίζω ότι βάζει σε μια βάση τη συζήτηση, γιατί η έννοια του δικαίου πάντα απασχολεί τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν αυτά τα γεγονότα, οι οποίοι φυσικά δεν είναι στρατιωτικοί ή διπλωμάτες. Οπότε οι απλοί πολίτες όπως είμαστε και εμείς ενδιαφέρονται σαφώς για το ιστορικό δίκαιο, και η Ελλάδα είναι σε μια τέτοια θέση που το ιστορικό δίκαιο της έχει φερθεί λίγο άσχημα αν κρίνουμε από το Κυπριακό ή τη Μικρασιατική καταστροφή. Όσον αφορά τους Ισραηλινούς, ο εβραϊκός πληθυσμός, ας εκτιμήσουμε ότι ζει με βάση την Παλαιά Διαθήκη και με βάση τους μεγάλους προφήτες των Εβραίων, περίπου από το 16ο π.Χ. αιώνα, στην περιοχή αυτό που ονομάζουμε Γη Χανάν εκείνη την εποχή, δηλαδή αυτό περίπου που σήμερα είναι η Παλαιστίνη, ας σκεφτούμε έναν διευρυμένο Λίβανο και Ισραήλ, και μέχρι τον Ιορδάνη, αυτό που είναι δηλαδή και η Δυτική Όχθη μέσα. Οι Εβραίοι έχουν μια συνεχή παρουσία εκεί στην περιοχή, έχουν φτιάξει το κράτος του Δαβίδ γύρω στο 1000, έχουν υποστεί διασπάσεις και κατοχή μετά μεγάλη από τους Βαβυλωνίους, από τους Πέρσες, από τα ελληνιστικά βασίλεια του Αλεξάνδρου και των Σελευκηδών κατόπιν και στο τέλος των Ρωμαίων. Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής οι Εβραίοι θα επαναστατήσουν τρεις φορές, το 67-73 μετά Χριστόν, το 115-117 και το 132-135 μετά Χριστόν. Σε αυτές τις τρεις μεγάλες επαναστάσεις των Εβραίων, οι Ρωμαίοι θα εκδιώξουν τον εβραϊκό πληθυσμό εξ ολοκλήρου από την Παλαιστίνη. Επί της ουσίας, δεν έχουμε εβραϊκό πληθυσμό στην Παλαιστίνη μετά τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Οι Άραβες φτάνουν στην περιοχή το 636 μετά Χριστόν, όταν θα πάρουν και τα Ιεροσόλυμα από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, συγκρουόμενη με το στρατό του Ηρακλείου. Είναι η μεγάλη επέλαση των Αράβων. Το Βυζάντιο είναι κουρασμένο από τους πολέμους με τους Σασανίδες Πέρσες. Έτσι θα καταρρεύσει και η Σασανιδική Περσική Αυτοκρατορία και οι Βυζαντινοί και οι Άραβες θα φτάσουν μέχρι τη Μικρά Ασία και θα εξαπλωθούν φυσικά από το Μαρόκο μέχρι την Ινδία. Έτσι η Παλαιστίνη, η ιστορική Παλαιστίνη, να την πούμε καλύτερα, αρχίζει και επικύεζεται από αραβικό πληθυσμό και θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση περίπου σε όλη τη διάρκεια που θα διαδεχθούν τους Άραβες οι Οθωμανοί. Οι Οθωμανοί θα πάρουν την περιοχή αυτή από τους Μαμελούκους της Αιγύπτου το 1517 και θα την κρατήσουν περίπου 300 χρόνια. Το 1918 θα φύγουν από την Τούρκη, οι Κυμαίοι στον Πρώτο Παγκόσμιο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και τη θέση τους θα πάρουν οι Βρετανοί. Η Βρετανική Αυτοκρατορία θα κατέχει ουσιαστικά όλο το κομμάτι Αιγύπτου, Παλαιστίνης, σημερινού Ισραήλ, Ιορδανίας, Ιράκ. Να σας διακόψω λίγο, μέχρι την ώρα που μπαίνουν λοιπόν οι Βρετανοί, για να πάμε από τώρα. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Γιατί η συζήτηση σήμερα, η δημόσια συζήτηση, ξεκινάει από το 1948 που εγκαταστάθηκαν εκεί οι Ισραηλινοί και οι διαμάχες. Όμως εσείς λέτε ότι έχετε πει και στο παρελθόν ότι οι διαμάχες και οι ταραχές στην περιοχή έχουν ξεκινήσει πιο μπροστά. Βεβαίως. Το 1882 αρχίζουν τα πρώτα κύματα επικισμού της Παλαιστίνης από Εβραίους της Ευρώπης. Εβραϊκοί πληθυσμοί στην Ευρώπη, οι οποίοι νιώθουν
εξοβελισμένη από το κοινωνικό σύστημα λόγω του παραδοσιακού αντισημιτισμού που υπάρχει ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, στη Μεσαιωνική Ευρώπη, να το πούμε καλύτερα. Αρχίζουν και οργανώνουν συνέδρια, τα σιωνιστικά συνέδρια που γίνονται στην Ελβετία, και αρχίζουν και μπαίνουν σε μια λογική ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα κράτος. Και πού θα το φτιάξουν αυτό το κράτος? Στην ιστορική Παλαιστίνη. Δηλαδή, Άρα λοιπόν οι Εβραίοι επικίζουν την περιοχή πριν επίσημα το 1948 γίνει το κράτος του Ισραήλ. Βεβαίως και πριν πάνε οι Βρετανοί ακόμα. Δηλαδή αρχίζουν σιγά σιγά το 1882 και μέχρι το 1918 υπάρχουν πυρήνες επίκων, οι οποίοι βρίσκονται εκεί στην περιοχή με τους Άραβες. Αλλά το 1917 οι Βρετανοί, που φαίνεται, διαφαίνεται ότι η Αντάτ θα κερδίσει τον πόλεμο, εκδηλώνουν τη διάθεσή τους να φτιάξουν εβραϊκό κράτος στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι το λεγόμενο δόγμα Μπάλφουρ. Με αυτό το δόγμα αποφασίζεται, δεν γίνεται αμέσως βέβαια, προοπτικά στην Βρετανική Παλαιστίνη πλέον να φτιαχτεί ένα εβραϊκό κράτος. Αυτό φυσικά βρίσκει την αντίδραση του αραβικού πληθυσμού. Και έτσι από τη δεκαετία του 20 έχουμε ουσιαστικά συγκρούσεις μεταξύ των Αράβων κατοίκων, αυτών που μετά λένε Παλαιστινίους, και των Ισραηλινών, των Εβραίων επίκων, που έχουν φτάσει όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια. Αυτό θα εκδηλωθεί πολύ έντονα την περίοδο 36-39 με την αραβική εξέγερση εναντίον στην Παλαιστίνη, εναντίον των Βρετανών, και αυτό θα στρέψει και τους αραβικούς πληθυσμούς προς μια φιλοναζιστική κατεύθυνση. Ο μεγάλος μουφτής της Ιερουσαλήμου, Αλ Χουσέινι, είναι γνωστός, υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο, προσδοκούσε την νίκη του άξονα, ώστε εκδιωκόμενη η Βρετανία από την Παλαιστίνη, την Ιορδανία και τη Μέση Ανατολή γενικώς, να εκδιωχθούν και οι Εβραίοι έπικοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και δεν έχει αναφερθεί ότι είχαν φιλοναζιστικά αισθήματα στην περιοχή, που το συμφέρον όμως της εποχής αυτό προέτασε. Αυτό θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Για να υπάρξουν συγκρούσεις θα υπήρξαν και κάποια ουσιαστικά μεγέθη από πλευράς Εβραίων για να γίνει όλο αυτό που μας περιγράφεται, έτσι? Βεβαίως, στη δεκαετία του 30 πλέον, και καθώς βαδίζουν προς την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πληθυσμός ο εβραϊκός των επίκων, γιατί ήθελα να σας πω ότι στη διάρκεια της ανόδου του ναζισμού στην Ευρώπη και άλλοι Εβραίοι φεύγουν από την Ευρώπη διότι βλέπουν τα μελούμενα. Δηλαδή, πέραν του τεράστιου πληθυσμού αυτών που ονομάζουμε 6 εκατομμυρίων ως ολοκαύτωμα στην Ευρώπη, που ήταν εβραϊκοί πληθυσμοί που ζούσαν στην Πολωνία, στη Ρωσία, στη Γαλλία και σε όλες, στην Ελλάδα φυσικά και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπήρχαν μικρές ή μεγάλες κοινότητες Εβραίων. Ένα κομμάτι πριν εκδηλωθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος, βλέποντας τι γίνεται, έφυγε προς διάφορες κατευθύνσεις. Μία τέτοια κατεύθυνση ήταν και η Παλαιστίνη. Οπότε στη διάρκεια της ανόδου του Χίτλερ κλπ., με διακηρυγμένες τις αντιλήψεις των Ναζί για το τι πρόκειται να κάνουν τον εβραϊκό πληθυσμό, ένα κομμάτι ανθρώπων φεύγει και πάει προς την Παλαιστίνη για να σωθεί. Έτσι ο αριθμός των επίκων αυξάνει. Αυτό αυξάνει φυσικά και την αραβική καχυποψία ότι κάτι πάει να γίνει εδώ πέρα. Δηλαδή ότι de facto έρχονται έπικοι στην περιοχή μας και μελλοντικώς θα αμφισβητηθεί και η αραβική κυριαρχία στην Παλαιστίνη, την υποβρετανική κατοχή Παλαιστίνη. Από εκεί και ύστερα, όταν γι' αυτό τάσσονται και με την νίκη του άξονα φυσικά. Ξέρετε την εποχή που ο Ρόμελ φτάνει σχεδόν έξω από την Αλεξάνδρεια το καλοκαίρι του 1942, έχουν αυξηθεί οι ελπίδες τους ότι οι Βρετανοί θα εκδιωχθούν οριστικά από τη Μέση Ανατολή και άρα και οι Εβραίοι έπικοι, όπως αντιλαμβάνεστε. Όταν τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος, με δεδομένο το Ολοκαύτωμα και όλες αυτές τις θηριωδίες που έγιναν εναντίον όλων των ευρωπαϊκών λαών φυσικά και των Εβραίων συγκεκριμένα, ο ΙΕ αποφασίζει να φτιάξει στην ιστορική Παλαιστίνη, την υποβρετανικό έλεγχο, δύο κράτη. Ένα Παλαιστινιακό, ένα Αραβικό, να το πούμε σωστά, και ένα Εβραϊκό. Αυτό αποφασίζεται στις 29 Νοεμβρίου του 1947. Αυτό εννοείται κορυφώνει το φανατισμό από την πλευρά των Αράβων, που δεν δέχονται με τίποτα Εβραϊκό κράτος. Οι Εβραίοι αποδέχονται Αραβικό κράτος και ανακηρύσουν το δικό τους 15 Μαΐου του 1948. Αυτή είναι μια μαύρη μέρα για τους Άραβες, η ανακήρυξη του Εβραϊκού κράτους. Μετά την ανακήρυξη, λοιπόν, το Εβραϊκό κράτος δέχεται την επίθεση όλων των γειτόνων. Δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ, του Λιβάνου και φυσικά της Αιγύπτου. Το Ισραήλ, μετά από ένα περίπου χρόνο, αυτός είναι ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος, του 1948-1949, θα νικήσει τους επιτιθέμενους Άραβες
Και όπως αντιλαμβάνεστε, θα αρχίσει ένα κομμάτι εκδίωξης των Παλαιστινίων. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι θα φύγουν, κυρίως από τα εδάφη που επρόκειτο να δοθούν σε αυτό το αραβικό κράτος. Και επί της ουσίας έτσι αρχίζει το ιστορικό αυτό που ονομάζουμε κατοχή, η Ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης. Οι Αιγύπτιοι θα πάρουν τη Γάζα. Η Γάζα, ξέρετε, στο 67 ήταν Αιγυπτιακό έδαφος. Και οι Ιορδανοί, ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, θα πάρουν την Υπεριορδανία, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Δυτική Όχθη. Έτσι ξεκινάει η σύγκρουση πλέον με κρατικούς δρόντες. Δηλαδή οι Εβραίοι πάβουν πλέον να είναι έπικοι και επί της ουσίας καταλαμβάνουν και τα εδάφη του αραβικού κράτους, δηλαδή του Παλαιστινιακού που θα γινόταν. Αμέσως μετά ο αραβικός πληθυσμός εκδιώκεται, αρχίζει το προσφυγικό κύμα και οι Παλαιστίνοι βρίσκονται ως πρόσφυγες πλέον στα γειτονικά κράτη. Το μεγάλο κομμάτι στο Λίβανο, σήμερα ζουν εκεί 500.000 περίπου Παλαιστίνοι, περίπου 500.000 ζουν στη Συρία. Το μεγάλο κομμάτι είναι στην Ιορδανία. Σήμερα είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είδατε και τις διαδηλώσεις που γινόταν στο Αμάν της Ιορδανίας. Ναι. Πολύ έντονες. Υπάρχει προηγούμενο με τις Παλαιστινίες στην Ιορδανία. Θα το πούμε έτσι εντός ολίγου με το Μαύρο Σεπτέμβρη και τα γεγονότα του 70. Το άλλο κομμάτι είναι στην Δυτική Όχθη. Αυτή που ελέγχει σήμερα ο Μαχμούτ Αμπάς. Δηλαδή η παλιά PLO, η Φατάχ, που είναι περίπου 3 εκατομμύρια. Και ο μεγάλος πληθυσμός, ο Παλαιστινιακός, που είναι μέσα στη λωρίδα της Γάζας, που είναι 2.300.000 περίπου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι υπομετακίνηση κυρίως προς τη Νότια Γάζα. Η Γάζα βέβαια είναι τόσο μικρούλα που δεν έχει καν νόημα να λέμε Βόρεια και Νότια, δηλαδή έχει ένα μήκος 40 χιλιόμετρα και έχει ένα πλάτος από 6 έως 12 χιλιόμετρα. Με λίγα λόγια δηλαδή είναι ένας χώρος περίπου όσο η Άνδρος, ο οποίος είναι υπερκορεσμένος από πληθυσμό. Έχει σημασία να μας δώσετε λίγο και τα γεωγραφικά στοιχεία, γιατί όπως λέγαμε μια και κατηδίαν, η απόσταση που υπάρχει από την Γάζα ή τη Δυτική Οχτή στην Ιερουσαλήμ είναι τόσο μικρή που δεν αφήνει περιθώριο να μην είναι σε διαρκή προστριβή, αλλά και με πολύ μικρά όπλα να μπορούν να πλήττονται στόχοι. Αλλά πριν να πάρουμε εκεί στα γεωγραφικά στοιχεία που θέλω να μας δώσετε λίγο για την περιοχή, θέλω να μας πείτε στο σύνολο τελικά πόσοι είναι οι Παλαιστίνοι. Πολύ ωραία, αυτό βοηθάει πολύ. Παλαιστίνοι, όπως σας εξήγησα λοιπόν, είναι τα 2.300.000 που είναι στη Γάζα, συν τα 3 περίπου εκατομμύρια που είναι στην Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, δηλαδή εντός υποκατοχή, να το πούμε, του Ισραήλ. Βέβαια έχει μια αυτονομία η Δυτική Όχθη και στη Γάζα δεν υπάρχουν Εβραίοι της ουσίας. Δεν υπάρχει Εβραϊκή οικισμή μετά το 2005, αλλά ας τη θεωρήσουμε υποκατοχή γιατί είναι απολύτως ελεγχόμενη και αποκλεισμένη. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι μέσα στο κράτος του Ισραήλ, οι οποίοι είναι Ισραηλινοί πολίτες. Οπότε φτάνουμε σε έναν αριθμό περίπου 7,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μέσα σε αυτούς θα προσθέσετε και τους αριθμούς των Παλαιστινίων που είναι πρόσφυγες στα αραβικά κράτη. Ιδίως, όπως σας είπα, στην Ιορδανία που είναι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια, στο Λίβανο, στη Συρία που είναι άλλο 1 εκατομμύριο και μικρότεροι αριθμοί σε άλλα αραβικά κράτη όπως είναι η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος κλπ. Το μεγάλο κομμάτι των Εβραίων, εκτός από τον παρικιακό τους χώρο, εκτός από τη διασπορά, δηλαδή την εβραϊκή, βρίσκεται πλέον στο κράτος του Ισραήλ και είναι περίπου 7 με 7,5 εκατομμύρια. Δηλαδή οι δύο πληθυσμοί είναι περίπου ισοδύναμοι. Φυσικά για τους Ισραηλινούς, οι Ισραηλινοί βιώνουν μια κατάσταση η οποία στο μυαλό τους είναι ότι είναι μια σταγόνα στον Αραβικό ωκεανό. Τα γύρω κράτη τα συνορεύοντα είναι 170 εκατομμύρια και εν συνόλο οι Άραβες είναι 470 εκατομμύρια. Να συμπληρώσουμε δε ότι οι Εβραίοι επικύρουν περιοχές, από την Γάζα έχουν φύγει από το 2005 όπως σας είπα, αλλά στη Δυτική Όχθη υπάρχουν σοβαροί εβραϊκοί οικισμοί και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, της τάξης των 650 έως 700.000 ανθρώπων. Που βέβαια εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την χάρτα του ΟΗΕ ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Βεβαίως. Αυτό ισχύει βέβαια για κάποιους, αλλά δεν ισχύει για κάποιους άλλους, όπως ξέρετε, γιατί στη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο οι Τούρκοι επικύρουν συστηματικά από το 1974. Οι έπικοι πλέον είναι πολλαπλάσιοι των ηγενών, ας το πούμε, Τουρκοκυπρίων και έχουν φτάσει ο πληθυσμός στο κατεχόμενο ψευδοκράτος είναι τουλάχιστον 300-350.000. Το μεγάλο κομμάτι αυτών είναι έπικοι. Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι Τουρκοκύπροι πια είναι μόνο 70.000.
Και για να κλείσω λίγο το θέμα, ακολούθησα μια σειρά αραβο-ισραηλινών πολέμων, η κρίση του Σουέζ το 1956, στον πόλεμο Ισραήλ-Αιγύπτου, ο πόλεμος των 6 ημερών γνωστός του 1967, από το Ισραήλ κατανίκησε τους αντιπάλους του και τότε κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Από τότε πήρε τη Γάζα από τους Αιγυπτίους το 1967, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψώματα του Γκολάν από τη Συρία. Και το Σινά. Το Σινά το επέστρεψε μετά με τις συνθήκες του Καμπ Ντέιβιντ το 1979. Ακολούθησε ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ. Πολλοί λένε ότι η επίθεση της Χαμάς ήταν για τα 50 χρόνια, δηλαδή επαιτειακά θέλω να πω, ήταν άλλοι λόγοι βέβαια, για τα 50 χρόνια από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, 6 Οκτωβρίου του 1973, όπου το Ισραήλ υπέστη έτσι έναν στρατηγικό ευνηδιασμό από την επίθεση στην ταυτόχρονη Αιγύπτου και Συρίας. Αντεπετέθη όμως και όχι μόνο αντεπετέθη, παρά λίγο να φτάσουν τα Ισραηλινά στρατεύματα έξω από το Κάιρο και τη Δαμασκό. Φτάσαν σχεδόν 100 χιλιόμετρα από το Κάιρο, ένα τμήμα πέρασε και το Σουέζ μάλιστα, και απήγησαν και τη Δαμασκό. Έκτοτε ήταν φανερό ότι κανένα αραβικό κράτος δεν ήταν σε θέση στρατιωτικά να νικήσει το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι μαχητές, οι οποίοι βρισκόταν στους πυρήνες των προσφύγων στο Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία, οργανώθηκαν μετά την εκδίωξή τους το 1948 και φτιάξανε την PLO, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης, με τον ιστορικό της ηγέτη του Γιασέρ Αραφάτ, τον ξέρουμε όλοι. Πέθανε το 2004. Η PLO έγινε το 1964 με το σκεπτικό να αρχίσει ένοπλο αγώνα εναντίον του Ισραήλ. Ο μεγάλος της πυρήνας της ηγεσίας και των μαχητών ήταν στην Ιορδανία. Απήλυσαν μάλιστα και τον Ιορδανικό θρόνο, τον βασιλιά Χουσέιν τότε. Και τους εξόντωσε ο Ιορδανικός στρατός σε πολύ μεγάλες συγκρούσεις το 1970. Μιλάμε ότι σκότωσε τουλάχιστον 4.000 Παλαιστινίου. Για να δείτε ότι κανένας στην περιοχή δεν είναι καθαρός και αγνός και αμόλυντος. Και τους έδιωξε από την Ιορδανία, την PLO, η οποία από τότε καταστάθηκε στο Λίβανο. Όλο αυτό όμως που περιγράφεται ίσως να δικαιολογεί για την στάση των υπόλοιπων αραβικών κρατών που δεν θέλουν να δεχτούν πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, γιατί υπάρχουν αυτά τα ιστορικά, φαντάζομαι. Βεβαίως έχει σχέση αυτό. Και συμπληρώνοντας, σας λέω ότι μετά το 70 πάει η PLO στο νότιο Λίβανο. Αρχίζει ο εμφύλιος του Λιβάνου το 1976, η εμπλοκή της Συρίας, το οποίο θα προκαλέσει και δύο εισβολές των Ισραηλινών. Το 1978 μικρής κλίμακας και το 1982 μεγάλης κλίμακας. Είναι το καλοκαίρι του 1982 η μεγάλη εισβολή στο Λίβανο και οι συγκρούσεις. Εκεί μέσα γεννήθηκε και η οργάνωση Χεζμπολάχ, επηρεαζόμενη από την Ιρανική Επανάσταση του Χομεϊνί το 1979. Είναι καθαρά φιλοϊρανικής κατεύθυνσης και ο πυρήνας της και η βάση της, η λαϊκή, είναι ο σιητικός πληθυσμός του νοτιού Λιβάνου. Οι Παλαιστίνοι εκδιώχθηκαν και από τον Λίβανο, η ηγεσία τους. Πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, αν θυμάστε, το 1983 και μετέφερε την ηγεσία της PLO και της Φατάχ στην Πίνιδα, με ελληνικά πλοία. Και υπό μία έννοια, οι Ισραηλινοί πέτυχαν να εκδιώξουν την PLO από τα βόρεια σύνορά της. Αλλά η Χεζμπολάχ αρχίζει και ισχυροποιείται και κάνει αντάρτικο εναντίον των Ισραηλινών, οι οποίοι το 2000 λόγω κόστος της κατοχής του Νοτιού Λιβάνου αποχωρούν. Έτσι, ο Ισραηλινός στρατός έχει αποχωρήσει και από τον Νότιο Λίβανο, στον οποίο τώρα πια έχει εδραιωθεί η Χεζμπολάχ, η οποία είναι πολλαπλάσια ισχυρή. Μέχρι αυτό το σημείο που βεδιάζουμε, έχουμε καταλάβει λίγο το ιστορικό αποτύπωμα. Επειδή όμως οι αιτιάσεις των κρατών και οι απαιτήσεις στέκονται πάντα σε αυτό, τώρα έχουμε δύο επίπεδα. Έχουμε το ιστορικό δίκαιο, που όπως όλα δείχνουν είναι με τους Ισραηλινούς, διότι ήταν αρχαιότεροι και οι Παλαιστίνοι πήγαν, ας πούμε, αργότερα 600 χρόνια στην περιοχή, αφού εκδιώχθηκαν οι Ισραηλινοί. Τι γίνεται όμως με το σύγχρονο διεθνές δίκαιο, δηλαδή με την ίδια άποψη θα έπρεπε εμείς να πάμε να ζητήσουμε την Κωνσταντινούπολη, επειδή είναι 400 χρόνια οι Τούρκοι στην περιοχή, αλλά από την εποχή, ας πούμε, που ήταν οι ελληνικές αποικίες, ξέρω εγώ, 400 π.Χ., έχουμε ελληνικά στοιχεία. Πώς γίνονται οι διεκδικήσεις όταν δεν υπάρχουν, ας πούμε, δεν υπάρχει πληθυσμιακή παρουσία? Πολύ σωστά το θίγετε. Κοιτάξτε, εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Και οι δύο λαοί στην περιοχή, και ο εβραϊκός και ο αραβικός πληθυσμός, η Παλαιστίνη εν προκειμένου, έχουν ιστορικό δίκαιο.
Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Έχουν και νομικό δίκαιο. Δηλαδή και οι Ισραηλοί όμως είναι. Οι Ισραηλοί είναι αρχαιότεροι όμως, έτσι. Σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι είναι αρχαιότεροι. Το ζήτημα είναι αν η πληθυσμιακή διαμόρφωση και η δεδομένη κατάσταση σε επίπεδο δημογραφίας προκύπτει φυσιολογικά ή αν προκύπτει από εθνοκαθάρσεις. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι, για παράδειγμα, με τη μορφή των Σελτζούκων Τούρκων εμφανίζονται γύρω στο 1055 στην Μικρά Ασία και μετά το Μάτζικερ του 1071 κατακτούν σε μεγάλο βαθμό και σταθεροποιούνται στον χώρο της ευρύτερης Ανατολίας και Μικράς Ασίας. Δεν εξαφανίστηκε όμως ο χριστιανικός πληθυσμός από την περιοχή. Αυτό συνέβη πολύ πολύ πρόσφατα, το 1922. Έτσι εκδιώχθηκαν ή εξοντώθηκαν οι μεγάλοι πληθυσμοί των Ελλήνων χριστιανών, το 15 μέχρι το 22 των Αρμενίων χριστιανών και των Ασσύριων. Οπότε διαμορφώθηκε μια δημογραφική ταυτότητα της περιοχής ως προϊόν εθνοκαθάρσεων. Άρα δηλαδή λέτε ότι το έρισμα, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατά συνθήκη. Σίγουρα. Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα αυτό και κατά τη γνώμη μπορούμε να το συζητήσουμε σε περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ πολύ κοντά πρόσφατες σε σχέση με την εθνοκάθαρση. Δηλαδή, παράδειγμα να σας πω μια περίπτωση τώρα που το Ισραήλ επιδιώκει να φύγει ουσιαστικά ο Παλαιστινιακός πληθυσμός από τη Γάζα. Απλά δεν έχουν που να πάνε. Η Αίγυπτος δεν τους δέχεται, το Ισραήλ δεν τους θέλει, οι ίδιοι δεν μπορούν να μείνουν εκεί πέρα. Συνέβη το ίδιο στην Ανατολική Θράκη το 1922 με την ανακοχή των Μεδανιών. Μια υπογραφή, 250.000 Έλληνες χριστιανοί της Ανατολικής Θράκης, πλην Κωνσταντινούπολης, έφυγαν παίρνοντας τα πράγματά τους και πέρασαν μέχρι τον Νοέμβριο, τον Εύρο και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Δεν είναι εθνοκάθαρση αυτό. Δεν είναι βίαιη, εθνοκάθαρση όπως έγινε στο χώρο της Μικράς Ασίας του Πόντου, αλλά είναι εθνοκάθαρση, διότι με μια υπογραφή καλεί τον πληθυσμό να φύγει. Ενώ έχει χιλιάδες χρόνια παρουσία εκεί, είναι οι πατρογονικές του αιστείες. Οπότε το ιστορικό δίκαιο είναι ένα πολύ σχετικό πράγμα. Δυστυχώς το ιστορικό δίκαιο λύνεται δια της ισχύως. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης και αυτό έχει τεράστιες ανθρωπιστικές επιπτώσεις. Δηλαδή προϋποθέτει πρόσφυγες, νεκρούς, εκτοπιζόμενους, βία εκδιωχθέντες. Η ισχύ αυτή τη στιγμή είναι στο πλευρό του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει υπαρξιακό πρόβλημα. Δεν μπορεί να επιβιώσει όταν έχει δίπλα του ένα αραβικό κράτος ή πολλά αραβικά κράτη, τα οποία είναι εχθρικά απέναντί του. Διότι πρώτον είναι μια στενή λωρίδα γης. Το Ισραήλ υπάρχουν σημεία στα οποία το σύνορό του από τη θάλασσα είναι λιγότερο από την απόσταση Ηρακλείου Ρεθύμνου. Φανταστείτε τώρα ότι η Γάζα, παράδειγμα, έχει ένα μήκος όσο είναι, να πούμε, τα μεγέθη της Κρήτης που μας ακούνε οι φίλοι μας από την Κρήτη, από τα Χανιά ως το Ρέθυμνο, σε μια ευθεία γραμμή, αυτή είναι η Γάζα. Το Δε Τελαβίβ, που είπατε στην αρχή, η πρωτεύουσα του Ισραήλ, απέχει από τη Βόρεια Γάζα όσο απέχει το Ηράκλειο από το Ρέθυμνο. Δηλαδή, είναι τόσο στενή η χώρη και τόσο μεγάλη πληθυσμοί, διότι φανταστείτε σε αυτό το πολύ μικρό χώρο ζουν σχεδόν μαζί με τη Δυτική Όχθη κάπου 14 εκατομμύρια άνθρωποι. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλα αυτά τα σοβαρά προηγούμενα. Και φυσικά οι πηγές, όπως είναι η τροφοδοσία, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, το νερό, είναι περιοριζόμενα. Δηλαδή η Γάζα σήμερα ελέγχεται σε αυτά τα επίπεδα αποκλειστικά από το Ισραήλ. Όποτε θέλει μπορεί να τα κόψει, όποτε θέλει μπορεί να τα χορηγήσει. Με όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσετε για τη σύγχρονη πραγματικότητα στην περιοχή, θέλω να περάσουμε τώρα στο επόμενο επίπεδο, σε όσο χρόνο μας μένει, διότι η τετραμερής τυνάχτηκε ουσιαστικά στον αέρα. Βεβαίως. Μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου και τις φρικαλαιότητες. Και είναι και αυτό ένα έγκλημα πολέμου όταν βομβαρδίζει τέτοιους στόχους. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο. Το Ισραήλ λέει ότι το Ισλαμικό κράτος έκανε. Το Ισραήλ λέει ότι μία μικρή οργάνωση. Μία οργάνωση. Η Τζιχάντ. Ναι. Η οποία έριξε σαν μορφή προβοκάτσια, ας πούμε, μία ρουκέτα που είτε αστόχησε είτε συνειδητά πήγε, για να τεινάξει στον αέρα τις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες θα γινόταν, να πούμε για τους φίλους μας, στο Αμάν της Ιορδανίας και θα έπαιρνε μέρος ο Μπάιντεν από την Αμερική που έφτασε στο Ισραήλ, ο Σίσι της Αιγύπτου, που είναι ο πρώτος που ανησυχεί φυσικά για το καθεστώς του, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας, που είναι ο δεύτερος που ανησυχεί για αυτό το καθεστώς του από αυτή την κατάσταση,
Και ο Μαχμούτ Αμπάς από τη Δυτική Όχθη, ας το πούμε ο πιο νομιμόφρον αυτή τη στιγμή Παλαιστίνιος ηγέτης, διάδοχος του Αραφάτ, της PLO και της Φατάχ. Αυτή η διάσκεψη την άφηκε στον αέρα επί της ουσίας με το χτύπημα στο νοσοκομείο. Οι Παλαιστίνοι τα ρίχνουν στην Ισραηλινή. Είχε όμως κανένα λόγο το Ισραήλ να χτυπήσει, να κάνει αυτό το φρικοδέστατο έγκλημα την ώρα που η διεθνής κοινότητα ήταν μαζί του με όλα όσα είχαν διαδραματιστεί, ας πούμε, στις εικόνες και τα βίντεο που έδειχναν τις σφαγές της Χαμάς? Κατά τη γνώμη μου, απολύτως κανένα. Γι' αυτό είμαι πολύ καχύποπτος τι έχει γίνει ακριβώς με το νοσοκομείο. Όχι ότι οι Ισραηλοί θα είχαν πρόβλημα να βομβαρδίσουν ένα νοσοκομείο. Δεν το λέω έτσι. Όχι στην δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχε κανένα όφελος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή αυτό συμβαίνει το βράδυ χτες. Και το πρωί θα πήγαινε ο Biden. Μία πίεση που θα γινόταν στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο, πιθανά να δεχτούν αριθμό προσφύγων, δεν ξέρω τι θα συζητάγανε. Πιθανά θα μπορεί να δεχόταν. Να άνοιγε η Ράφα, δηλαδή η δίωδος προς την Αίγυπτο από τη Γάζα, να χορηγούνταν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, να δεχόταν να πάρουν και κάποιο αριθμό ανθρώπων που βρίσκονται εκεί πέρα εγκλωβισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Και κάπως να το διευθετούσαν το θέμα. Το μεγάλο άγχος για τους Αμερικανούς, ξέρετε κύριε Δαμαγωνίτη, είναι να μην επεκταθεί η κρίση. Ακριβώς. Δηλαδή οι Ισραηλινοί είναι πιο ανεξέλεγκτοι σε αυτό. Πρώτον, γιατί δεν υποτάσσονται μόνο στην εθνική τους πολιτική και δεν τους απασχολεί το τι λένε οι υπόλοιποι. Ούτε η ευρωπαϊκή και η δυτική κοινή γνώμη τους απασχολεί τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί έχουν και ένα θέμα λαζονίας, το οποίο ήταν και πολύ σημαντική παράμετρο στο πώς ευνηδιάστηκαν από τη Χαμάς στις 6 Οκτωβρίου, το περασμένο Σάββατο. Έχουν κερδίσει όλους τους Αραβοϊσραηλινούς πολέμους. Νιώθουν αίτητοι και νιώθουν άτρωτοι. Υποτίμησαν δηλαδή τον αντίπαλο. Ναι, βεβαίως. Τους κάνει να είναι ανεξέλεγκτοι στη βία που ασκούν. Δηλαδή δεν λογοδοτούν πουθενά. Με αυτή την έννοια, οι Αμερικανοί θέλουν να συγκρατήσουν τους Ισραηλινούς και την ισχύ τους. Την ισχύ τους τη συμβατική και Θεός φυλάξει την πυρηνική. Και όταν υπάρχει μια ρητορική από το Ιράν, όπως αυτή που ακούμε ότι θα τις εξαφανίσουμε το χάρτη αν τυχόν και προχωρήσει παραπέρα, τώρα, και όσοι είναι πίσω από το Ιράν και το καθεξής. Για να κλείσουμε, εγώ θέλω να μας πείτε το εξής. Υπάρχει η επιφάνεια που είναι τα καθεστώτα, τα πολιτικά, στην περιοχή που λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν, και από κάτω υπάρχει το κοινωνικό υπόστρωμα που το καθένα επηρεάζεται διαφορετικά, με διαφορετικά ερεθίσματα και έχει διαφορετικά αισθητήρια. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα, αυτό το γεγονός πόσο πιστεύετε ότι επηρέασε τις κοινωνίες σε καθεστώτα όπως είναι, ας πούμε, τις Αιγύπτου ή της Σαουδικής Αραβίας ή της Ιορδανίας που είδαμε, όπως είπατε, που βάλανε φωτιά εκεί στην πρεσβεία του Ισραήλ, και πόσο αυτό θα επηρεάσει την επιφάνεια, ας πούμε, που είναι η πολιτική τάξη? Πολύ σωστά. Και της Τουρκίας να συμπληρώσω, που χθες πετέθηκαν εκεί στο Ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και το Ισραήλ είπε σήμερα, κάλεσε τους Ισραηλινούς πολίτες που είναι στην Τουρκία να φύγουν γιατί κινδυνεύουν. Ναι, και η Τουρκία, βέβαια. Βέβαια, η Τουρκία είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Πρώτον, η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος έχει μία ηγεσία, τον Σίση, ο οποίος ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τους αδερφούς μουσουλμάνους, κομμάτι των οποίων είναι η Χαμάς. Δεν έχει λαϊκή βάση το καθεστώς Σίση, πέραν των χριστιανών κοπτών και προφανώς της στρατιωτικής και διοικητικής γραφειοκρατίας της Αιγύπτου. Οπότε κινδυνεύει. Η Αίγυπτος είναι 112 εκατομμύρια, να θυμίσω στους ακροατές μας. Δηλαδή δεν θα ήταν πρόβλημα να πάρει 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους πρόσφυγες η Αίγυπτος, αλλά το πρόβλημά της είναι ότι αν τις πάρει, μέσα σε αυτούς υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι, πληθυσμιακά μεγάλοι εννοώ, πυρήνες της Χαμάς, και μέχρι πέρυσι πολεμούσε με τους Ισλαμιστές στο Σινά. Οπότε το καθεστώς θα διακυβεύσει την ασφάλειά του με το να δεχθεί ένα τέτοιο αριθμό. Όπως αυτά που μας περιγράψατε στην Ιορδανία. Βεβαίως, είναι κλασική περίπτωση η Ιορδανία με το Μαύρο Σεπτέμβριο, που μετά έκανε και την επίθεση στο Μόναχο, ως οργάνωση πλέον. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας πάλι, πόσους θα πάρει? Έχει ήδη τα 2,5 εκατομμύρια. Δίπλα του είναι η Δυτική Όχθη, η οποία έχει 3 εκατομμύρια. Μπορεί να πάρει 1 εκατομμύριο πρόσφυγες? Όχι. Μέσα σε αυτά έρχεται και ο Ερντογάν, ο οποίος λέει θα πάρω εγώ 500.000. Φυσικά, να μην θεωρήσουμε ανθρωπιστική αυτή την κίνηση, είναι πολύ απλό, θα τους πάρει. Θα πάρει τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια δισεκατομμύρια, και μετά θα τους επαναπροωθήσει στην Ευρώπη με τη γνωστή μέθοδο
των λέμβων και της, και τα δίκτυα τα οποία διαπεραίωσης του Εύρου. Έτσι, είναι πολύ απλό και απλά θα του μείνουν τα ευρώ. Οπότε υπάρχει ένα θέμα για αυτά τα καθεστώτα. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό το χθεσινό χτύπημα, επανέρχομαι, διότι διακύβευσε την πιθανότητα να βρεθεί μια, ας το πούμε, μια λύση ή να παραταθεί λίγο η χρονική διάρκεια των διαπραγματεύσεων πριν γίνει πιθανά κάποια χερσαία επίθεση στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό. Γιατί και οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να κρατούν μισό εκατομμύριο επιστρατευμένους και εν ενεργεία ενοπλές δυνάμεις απεριόριστα για λόγους καθαρά οικονομίας. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να έχει κρατήσει. Αυτή τη στιγμή, όταν λέει ότι έχει επιστρατεύσει 360.000 σύν αυτούς τους οποίους έχει εν ενεργεία που είναι πάνω από 160-170.000, έχει πάνω από μισό εκατομμύριο υπό τα όπλα. Μια μικρή χώρα των 7 εκατομμυρίων ως εκ τούτου δεν μπορεί να τους κρατάει σε απεριόριστο χρόνο. Πόσο καιρό θα τους κρατάει? Δεν μπορεί μια χώρα να αντέξει τέτοιες χρονικές διάρκειες επιστράτευση, άρα κάτι πρέπει να κάνει. Η Χαμάς προσπαθεί να προσελκύσει φυσικά τον Ισραηλινό στρατό σε μια εισβολή στη Γάζα για να τον βάλει σε μια τεράστια παγίδα η οποία έχει να κάνει με τούνελ, με την υπόγεια Γάζα όπως λέγεται, με το μεγάλο αριθμό μαχητών που διαθέτει φυσικά και λόγω των τεράστιων απολειών που θα επέλθουν στον άμαχο πληθυσμό τον Παλαιστινιακό, το είδαμε χτες με το νοσοκομείο, να προκαλέσει την επέμβαση του Ιράν και της Χεσμπολά. Δηλαδή να γίνει ένα χάος στην περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Βάρσο, δεν εξαντλείται το θέμα. Όχι, καθόλου. Η ατζέντα είναι πολύ μεγάλη με το τι θα κάνει το Αζερμπαϊτζάν ή την Τουρκία που δεν αναλύσαμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας. Ακούω και διάφορα, χωρίς να θέλω να επεκταθώ, ότι μέσα στην κατάσταση του Αζερμπαϊτζάν, που θεωρείται για τους Ισραηλινούς και τους Τούρκους και τους Αμερικάνους ένας δούριος ύπος του Ιράν, λόγω του πληθυσμού του μέσα στο Ιράν, θα βρει την ευκαιρία τώρα να αρπάξει το κόμμα, τη λωρίδα που ενώνει την Αρμενία με το Ιράν, στο Ζαζενγκούρ, εκεί τη δίωδο, και να ενωθεί η Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν. Και να μην μιλήσει και κανένας, γιατί 120.000 Αρμένοι εκδιώχθηκαν από το Αρτσάχ τώρα, αλλά ουδής μιλάει και ουδής βέβαια κάνει. Και κολλάνε βέβαια στην τουρκική πρεσβεία. Σε όλα αυτά που λέγαμε πριν με τις εθνοκαθάρσεις, θα έχουμε όμως σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια. Κύριε Βάρσο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση και ελπίζω να ήταν ωφέλιμη και για τους ακροατές μου. Είμαστε σίγουροι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.